μας απαντήσει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης. Καλός φίλος πρώτα, καλός συνάδελφος ο Αντώνης Ογκάτζιος. Τι γίνεται? Καλησπέρα Νίκο, την καλησπέρα μου και στους ακροατές του Λίμπερο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να πιάσεις τη σπόντα που πέταξα και να αναπτύξεις πάνω σε αυτή. Εντάξει, απλά την πετάω εγώ. Εγώ θα πω μόνο ότι ανυπομονώ για να έρθει η εποχή που θα ασχολούμαστε όντως με μεταγραφές όπως και το ποδόσφαιρο. Αυτό... Είναι λίγο νωρίς για το μπάσκετ βέβαια. Ναι, είναι αρκετά. Είναι η αλήθεια. Είναι αρκετά νωρίς, αλλά τώρα εντάξει, αυτά που ζούμε αυτόν τον καιρό, καλό θα ήταν να μην τα ζούσαμε. Να το πάρουμε λίγο, Αντώνη, από την αρχή. Γιατί στο μπάσκετ πραγματικά τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα επικρατεί ένας κακός χαμός. Και δεν ξέρεις πραγματικά πού να το πρωτοπιάσεις για να φτάσεις μέχρι τον Άρη, που νομίζω ότι αλυσίδα πάει όλο αυτό το πράγμα και φτάνουμε σε αυτό το σημείο για να φτάσουμε να επικεντρωθούμε στον Άρη. Έτσι ακριβώς, ναι. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον Άρη, ούτε πρέπει να, η όλη κατάσταση να επικεντρωθεί μόνο στον Άρη. Απλά όπως το είπες, αγγίζει και τον Άρη σε διάφορα θέματα. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια... μετά το τέλος του πρωταθλήματος, αυτοί που γνώριζαν τι μπορεί να επακολουθήσει δεν εκπλήσονται με όλα αυτά που γίνονται. Εντάξει, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ, την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα επηρεάζει και τις ομάδες. Και αυτό φαίνεται με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, με τα πιστοποιητικά συμμετοχής, με τις διαφωνίες πάνω σε αυτό το θέμα και ακόμα και με το θέμα αυτό που προέκυψε με το Basketball Champions League. Στον Άρη, διότι αυτό το οποίο έχει γίνει από χθες έχει δημιουργήσει και έναν αβρασμό στις... στις τάξεις του κόσμου. Στον Άρη πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό από χθες? Κοίταξε, τα πράγματα είναι απλά. Όπως έλεγαν και αρχαίοι μου. Και είναι και ένα ζήτημα, για να το ολοκληρώσω λίγο, Αντώνη, είναι ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει και το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μας πει, δεν ξέρω, εντάξει τώρα πλέον, παλιά μιλούσαμε ως reporter προς reporter, τώρα μιλάμε ως reporter προς υπεύθυνος επικοινωνίας, κατά πόσο μπορείς να μας πεις σε τι βαθμό μπορεί να επηρεάσει και την υπόθεση του Καστρίτη? Γιατί είναι και αυτό ένα ανοιχτό μέτρο. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να έχει ο κόσμος μια έτσι πιο σαφή εικόνα, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται από χθες. Στον Άρη η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, κατά το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε τον προηγούμενο μήνα, έτσι, τις προηγούμενες εβδομάδες, η ομάδα φυταλαντευόταν για το αν θα πρέπει να παίξει ή όχι στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι, δεν υπήρχε ξεκάθαρη απόφαση. Η απόφαση ελήφθη το τελευταίο διάστημα για συμμετοχή στην Ευρώπη, γιατί όλοι είδαμε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ΚΑΕ για το πιστοποιητικό συμμετοχής. Όταν, τέλος πάντων, όταν χρωστάς παντού, όταν έχεις χρέη και όλα αυτά, πρώτα κοιτάς τη βιωσιμότητα, την επιβίωση της ομάδας και μετά να κάνεις το παραπάνω βήμα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όπως και να έχει, ελήφθη η απόφαση για τη συμμετοχή στο Basketball Champions League. Και στην συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ την περασμένη Πέμπτη υπόθηκε ότι οι ομάδες έχουν περιθώριο να, μέχρι τις 22 έκτου να καταθέσουν τους φακέλους συμμετοχής. Υπήρχε μια ημερομηνία εξ αρχής για την Παρασκευή, για την περασμένη Παρασκευή, από τον Basketball Champions League. Όμως με τον μπάχαλο που επικράτησε με τις αδειοδοτήσεις στην Ελλάδα, στην Basket League, στη Σύστημα Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα, όλοι υπέθεσαν ότι αυτή η εξαγγελία για τις 22 έκτου σημαίνει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες παραπάνω. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Ναι. Τέλος πάντων, αν μην τα μακρηγορούμε, ο Άρης κατέθεσε την αίτησή του την περασμένη Τρίτη. Την Τετάρτη ακολούθησε και η Λάρισα, δεν ήταν μόνο ο Άρης δηλαδή, που είχε αυτή την εντύπωση. Και τελικά ενημερώθηκε, όπως προφανώς και η Λάρισα, αυτό το γνωρίζω, ότι η αίτησή του ήταν εκπρόθεσμη. Εστάλησαν δύο επιστολές στη FIBA από την ΚΑΕ, τις οποίες η ΚΑΕ εξηγεί τι ακριβώς συνέβη όλο αυτό το διάστημα αναλυτικά, ποια ήταν η πληροφόρηση που είχε. Δεν υπήρξε απάντηση για την ταμπακέρα, ας το πούμε έτσι, για όλο αυτό που προκάλεσε αυτή την εξέλιξη. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα δεν θα μείνει το θέμα εδώ, ο Άρης δεν θα το αφήσει εδώ.
Όχι γιατί παρακαλάει κάποιον για να παίξει στην Ευρώπη κτλ. Αλλά γιατί δημιουργείται μια κατάσταση την οποία τώρα εντάξει δεν είναι και λίγοι αυτοί που περιμένουν στη γωνία για να πούν και να αναφέρουν και οτιδήποτε ότι έκανε λάθος ο Άρης, έκανε γκάφα ο Άρης και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Σας εξήγησα ακριβώς πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Τώρα από εκεί, όταν δηλαδή ξέρει να το πω αλλιώς, για έναν άνθρωπο, όταν του λένε ότι μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πληρώσει το ρεύμα και πλήρωσε το, αλλιώς θα σου κοπεί. Έτσι. Και λες εσύ, OK, θα το πληρώσει την Τρίτη. Και μετά από δύο μέρες σου λένε, α, λάθος, την Παρασκευή έπρεπε να το πληρώσεις. Και δεν θα έχει ρεύμα από εδώ και πέρα. Δεν θα κάνει επανάσταση. Θα κάνει, εγώ θα έκανα. Κάπως έτσι είναι και αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, για να μην το πολύ, για να μην πολύ μακρηγορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω αν γίνεται να αλλάξει κάτι ουσιαστικά επί της ουσίας, αλλά ο Άρης, εντάξει, δεν θα αφήσει αυτό το θέμα έτσι να περάσει, γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή εκτεθειμένος, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, να το πω έτσι. Ναι, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει και τι ελπίδες έχει. Από τη στιγμή που αποφάσισε να συμμετάσχει στην διοργάνωση, στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, δεν πρέπει να καταστρατηγεί τη βαθμολογία. Αυτό ήταν ακόμα ένα σκέλος της επιστολής προς τη FIBA. Η FIBA η οποία ευαγγελίζεται ότι εμείς δεν πάμε με προσκλήσεις ή οτιδήποτε, πηγαίνουμε βάσει της βαθμολογίας. Ο Άρης είχε 7ος και βλέπει δύο ομάδες που τερμάτισαν κάτω από αυτό να παίζουν στο Champions League. Θεωρεί ότι δεν είναι σωστό. Έχει και σωστά θεωρεί. Θα δούμε τώρα. Αν υπάρχει περιθώριο για να αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω. Θα δούμε. Οι ομάδες ανακοινώθηκαν χθες επισήμως από τον Basketball Champions League. Θα δείξει αυτό μέσα την επόμενη εβδομάδα, λογικά. Άρα, δηλαδή, γιατί δέχομαι ήδη και μηνύματα. Ποιες είναι οι ρεαλιστικές ελπίδες που έχει ο Άρης να ανατραπεί η κατάσταση, να παίξει Ευρώπη? Για τις επιστολές στη FIBA με ρωτάνε εδώ πέρα πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το ζήτημα. Και ναι, φυσικά, μα είναι λογικό. Μα να σου πω κάτι, Νικό. Αν ο Άρης έλεγε εξ αρχής δεν ενδιαφερόμαστε να παίξουμε στην Ευρώπη. Ναι. Και το έλεγε, το επικοινωνούσε και στον κόσμο, γιατί πρώτο μας μέλημα είναι η επιβίωση και η βιωσιμότητα της ομάδας. Ναι. Έτσι, δεν πιστεύω ότι θα έγινε κανείς να πει κάτι. Η εξέλιξη έτσι όπως έγινε η κατάσταση είναι που προκάλεσε και το θυμό του κόσμου και την αγανάκτηση και όλα αυτά. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν ο Άρης έλεγε ότι έχουμε τόσα χρέη, που έχει η ομάδα τόσα χρέη. Έχουμε τόσα χρέη. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ρίσκο οικονομικά η συμμετοχή στην Ευρώπη. Από όλες τις απόψεις, οικονομικά και αγωνιστικά και από όλα. Δεν πιστεύω ότι θα έλεγε κανείς τώρα ότι ο Άρης μπήκε καλά, πρέπει να παίξει στην Ευρώπη με 3,5 ή 4 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Έτσι. Έτσι πώς εξελίχθηκε όμως η κατάσταση, ο κόσμος, εντάξει, και ο κόσμος από την πλευρά του δικαιούται να έχει απορίες και να λέει τι πραγματικά έγινε. Εγώ θα πω ότι η πορεία του Άρη φέτος με υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνανε για όσους το παρακολουθούσαν από κοντά ή απλά ψάχτηκαν λίγο παραπάνω, δημιούργησε την αίσθηση μιας ομάδας η οποία έβγαζε υγεία, την είχε αυτή την υγεία, αλλά έβγαζε την υγεία ματώνοντας. Ακριβώς. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο Άρης σε ένα γενικότερο πλαίσιο πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα ακόμα και χρειάζεται ακόμα περισσότερα χρήματα προκειμένου να έχει μια σωστή λειτουργία. Εγώ να σου πω την άποψή μου, για να πάει να παίξει ο Άρης στην Ευρώπη, ναι, αλλά να πάει να παίξει και να είναι ανταγωνιστικός. Άμα να πάει στην Ευρώπη και να μην είναι ανταγωνιστικός και να υποφέρει οικονομικά, εγώ στέλνω ειλικρινά Αντώνη χιλιάδες φορές να μην πάει. Δηλαδή, γιατί εγώ τον Άρη στο μυαλό μου στην Ευρώπη τον έχω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άμα να πάω στην Ευρώπη και να είμαι τελευταίος στον όμιλο, με όλο το σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους της ομάδας που έχουν αυτή την πρόθεση, έτσι, όχι, δεν θέλω να πάει. Δεν υπήρχε τέτοιο σκεπτικό και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Άρης να πάει στην Ευρώπη και να γίνει σάκος του μπόξου. Έτσι. Όλοι γνώριζαν ότι για να πάει ο Άρης στην Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει τον μπάτζετ του. Δεν μπορούσε να πάει με τα φετινά 350 χιλιάρικα και σκέφτηκε τι προβλήματα είχε. Φαντάζεσαι να έχει και διπλές υποχρεώσεις. Δύο βασικά κομμάτια του ρωτέ ήταν τραυματίες σχεδόν όλο τον χρόνο. Μιλάω το Σχίζα και το Σιδηροηλία. Ο Χάναν τραυματίστηκε και δύο φορές και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο Κέλλη έλειψε για 2,5 μήνες. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα απεξέλθει και στην Ευρώπη με αυτά τα προβλήματα. Όμως είχαν προβλεφθεί όλα αυτά αφού λήφθηκε η απόφαση να βγει ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Ότι εφόσον παίξουμε εκεί, γιατί και εκεί εντάξει θα ήταν και τα έσοδα περισσότερα, έτσι. Θα ανεβάσουμε και θα ανεβεί και τον μπάτζετ. Αυτό. Είχε, φυσικά και δεν υπήρχε περίπτωση ο Άρης να πάει. Μα ο Άρης πολλοί προδίκαζαν ότι θα είναι και φέτος άκου του μπόξ με τον μπάτζετ που είχε και είδαμε όλοι τι έγινε. Η τετράδα την έχασε μέσα τα χέρια του. Ναι.
Έτσι. Δηλαδή να τα λέμε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι μόνο πόσο μπάτζετ θα έχεις κτλ. Αυτό πιστεύω ότι αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ το έχουν καταλάβει πλέον. Η εμπειρία τους το έχει δείξει. Εγώ... Το αύριο μία χρονιά με 300.000 μπάτζετ βγήκε πέμπτο και την επόμενη δεύτερο. Εντάξει, γενικά ο Άρης απέδειξε φέτος ότι με το μικρότερο μπάτζετ στην κατηγορία δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα επιλογών. Δηλαδή μπορείς και με λίγα χρήματα. Και με τόσα προβλήματα. Μα είναι βασικά και θέμα επιλογών και δεν είναι μόνο προβλήματα. Θέμα χρημάτων. Εδώ ένα φίλο. Ο Άρης πέρασε ομάδες με τριπλάσια μπάτζετ. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ ένα φίλο μου κάνει μια ρέπαση γιατί ήθελα να την κάνω κι εγώ αυτή την ερώτηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ΕΟΚ. Γιατί η στάση της ΕΟΚ απέναντι στον Άρη τις τελευταίες μέρες δεν τη λες, να το πω ευγενικά, καλή. Να το πω έτσι. Εγώ δεν θα το ξαναπώ. Δεν είναι μόνο θεμάρι. Είναι μια γενικότερη κόντρα που υπάρχει. Ναι. Και με τον Μεσάκη και με κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Δεν πρέπει να το επικεντρώνουμε στον Άρη. Ας πούμε, η Επιτροπή Αδειοδότησης, την οποία η ΕΟΚ προσπαθεί να επαναφέρει τώρα την απόφαση την πρώτη, δεν έκοψε μόνο τον Άρη, έκοψε άλλες τρεις ομάδες. Είναι λογικό οι φίλοι του Άρη να μην τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει με τις άλλες τρεις ομάδες και να μην γνωρίζουν το παρασκήνιο με τις υπόλοιπες ομάδες. Όμως δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον Άρη. Αν ήταν μόνο ο Άρης στη λίστα, θα πω ναι, εντάξει, εκεί θα έλεγα οκ. Okay. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Για Γιάννη Καστρίτη, υπάρχει κάτι που μπορεί να βγει επίσημα. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, γιατί μου το ρώτησες πριν και το προσπεράσαμε. Λοιπόν, χθες ο coach αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι καλώς ήταν προγραμματισμένο να έρθει για ένα τριήμερο, προκειμένου να συζητήσει από κοντά. Έγιναν δύο μεγάλες και χρονικά, να το πω, τις συζητήσεις. Θα γίνει μια νέα επαφή αύριο, όπως όλα δείχνουν, και περιμένουμε την οριστική εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν είναι καλό. Εγώ το έλεγα εξ αρχής, γιατί στην αρχή πολλοί κόσμος έσπευσε να τον κλείσει στον Άρη, ναι, ότι είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει, και τώρα βλέπω υπάρχουν, ας πούμε, κάποια σύννεφα. Τίποτα δεν ήταν εξ αρχής σίγουρο. Υπήρχαν καταρχήν πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στην ομάδα και τον coach. Έτσι. Όπως τα φετινά οφειλόμενα, τα οποία διευθετήθηκαν όλα από τη φετινή σεζόν. Δεν είναι μόνο η επόμενη μέρα. Γίναν συζητήσεις και αναφορικά με τους στόχους της ομάδας, με το σχεδιασμό, με όλα αυτά. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε την εξέλιξη. Εγώ δεν θα πω κάτι ούτε προς το ναι ούτε προς το όχι. Και όχι μόνο γιατί αυτή είναι η θέση μου, γιατί τις διαπραγματεύσεις έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι δηλαδή το να προδικάζουμε κάτι, είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ναι. Εγώ το είχα πει και σαν ρεπόρτερ το έλεγα πάντα. Άμα δεν δω υπογραφή στο συμβόλαιο ή ανακοίνωση επίσημη, πάντα κρατάω μια επισημή. Και δεν είναι κλισέ αυτό. Έτσι είναι. Και ειδικά αν κάποιος έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία, ας πούμε, από διαπραγματεύσεις, είναι μέλος μιας ομάδας, είτε είναι παρόν, ας πούμε, τα κτλ. Τότε αυτό ισχύει 10 φορές παραπάνω. Η τελευταία ερώτηση είναι... Με τον Γιάννη Καστρίτη, ναι, έγινε, με τον Γιάννη Καστρίτη, για να το κλείσουμε, έγιναν δύο πολύ ουσιαστικές συζητήσεις για την επόμενη μέρα. Θα γίνει ακόμα μία αύριο. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, ναι, εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Δεν θα τραβήξει το θέμα, δεν θα γίνει η σύριαλ. Η τελευταία ερώτηση είναι δική μου. Και μου ήρθε τώρα και ήθελα να την κάνω, γιατί πριν 2-3 εβδομάδες είχα βρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Στάθη του Ρούσου και ήταν και ο Νίκος Ογκάλης. Και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο στήριξης βοήθειας δικής του στην ΚΑΕ και στην ουσία δήλωσε ανοιχτός στο να κάνει. Γιατί δεν ξέρω αν μείναμε σε εκείνη τη δήλωση του Γκάλη, αν υπάρχει μια επαφή, αν υπάρχει κάποια πρόθεση να υπάρξει επαφή με τον Νίκο Γκάλη. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι επαφές του Άρη με τον Νίκο Γκάλη είναι συνεχή στη διοίκηση του Άρη. Ναι. Και υπάρχει πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι. Διαχρονικά ναι, με ναι, τη διοίκηση ναι. του Άρη. Ναι. Λοιπόν, με τη συγκεκριμένη, να το πω έτσι, διοίκηση, γιατί παλιότερα υπήρξαν, όπως ξέρει ο κόσμος, υπήρξαν κάποιες προστριβές ναι. κτλ. Είναι πολύ καλή. Ο Νίκος Γκάλης το να δηλώνει ανοιχτός για να βοηθήσει κτλ. Είναι μουσική στα αυτιά κάθε Αριανού. Είτε είναι φιλάθλος, είτε είναι παράγοντας, είτε είναι προπονητής, είτε παίκτης, είτε οτιδήποτε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Εφόσον υπάρξει κάτι και εφόσον επιθυμεί ο ίδιος να βοηθήσει έμπρακτο, δηλαδή να εμπλακεί σε κάποια κατάσταση, αυτό θα είναι ό,τι πιο ευχάριστο νέο έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια για τον Άρη. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Δεν θα συζητάμε τώρα. Η πόρτα του Άρη είναι ανοιχτή για τον Νίκο Γκάλη για οποιοδήποτε πόστο και οποιαδήποτε προσφορά και οποιαδήποτε βοήθεια και οτιδήποτε. Τι συζητάμε τώρα για τη ζωντανή ιστορία της ομάδας. Ναι. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα το δούμε άλλα και ναι, αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια. Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και περιμένουμε κι εμείς όπως κι εσείς και όλοι γενικότερα τις εξελίξεις στις κινήσεις του Άρη. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.